Τα ζητήματα της χρηματοδότησης των νοσοκομείων αλλά και της υποστελέχωσής τους ήταν από τα κυρίαρχα που τέθηκαν υπόψη του νέου διοικητή της ΣΕΚ της ΥΠΕ, Ιωάννη Καρβέλη, από τους διοικητές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων των Ιωαννίνων, με τους οποίους και συναντήθηκε σήμερα, επισκεπτόμενος τα Γιάννενα, ενώ στον νωρίς το πρωί είχε βρεθεί στο νοσοκομείο Φιλιατών και στο τμήμα επιγόντων περιστατικών της Ιγουμενίτσας, συνοδευόμενος από την βουλευτή Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα. Ο κ. Καρβέλης υπογράμμισε πως οι νοσηλευτικές μονάδες της Ηπείρου που έχει επισκεφθεί μέχρι στιγμής, πλην της Πρέβεζας που απομένει, βρίσκονται σε καλό επίπεδο, αναγνωρίζοντας τα ζητήματα στελέχωσης, τα οποία, όπως τόνισε, θα αντιμετωπιστούν με τις προκηρύξεις που είναι ήδη σε εξέλιξη, ενώ έχουν δρομολογηθεί και τα συμβούλια κρίσης γιατρών, της είπε. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις μονάδες εντατικής θεραπείας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα πρέπει να λειτουργούν όλα τα κρεβάτια, όπως και οι μονάδες αυξημένης φροντίδας όπου υπάρχουν, όπως συμβαίνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, η οποία όμως παραμένει ανενεργή λόγω της έλλειψης προσωπικού. Θεωρώ ότι όλες οι νοσηλευτικές μονάδες εδώ της Ηπείρου βρίσκονται σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τα οποία αντιμετωπίζονται ήδη από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με προκηρύξεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Επίσης θα προκύψουν θέσεις ιατρών μέσα και από τα συμβούλια κρίσης της ΥΠΕ, τα οποία και αυτά έχουν δρομολογηθεί ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα που ανέλαβα. Νομίζω ότι η βούληση του Υπουργείου αλλά και της ΥΠΕ είναι να παρέχουμε στα νοσηλευτικά μας ιδρύματα τις κατάλληλες συνθήκες σε στελεχειακό δυναμικό, ούτως ώστε να μπορούν να αναπτύξουν και να λειτουργήσουν αποδοτικά όλες τις κλίνες που έχουν σε όλες τις κλινικές, και νομίζω ότι το έργο που προσφέρουν στην περιοχή είναι αξιοζήλευτο. Μέλημά μας επίσης είναι να μην υπάρξει ούτε μία κλίνη ΜΕΘ η οποία να μην λειτουργεί, και να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και σε κλίνες της ΜΑΦ, οι οποίες είναι και αυτές ένα ικανό στοιχείο να ανταπεξέλθουν και να δώσουν λύσεις εκεί που χρειάζεται σε συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Επειδή μιλάτε για μονάδα αυξημένης φροντίδας, μία τέτοια περιμένει να λειτουργήσει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Προφανώς και σε αυτό αναφέρομαι. Ήρθα σε επαφή με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όχι μόνο την πόλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Οι εισηγήσεις που είχα από τους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί είναι ότι η μονάδα είναι στελεχωμένη από πλευράς εξοπλισμού. Μένει να την στελεχώσουμε και από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού. Για την καρδιολογική του Χατζικώστα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω της έλλειψης προσωπικού, ο διοικητής της ΕΚ της ΥΠΕ σημείωσε πως ήδη έχει δρομολογηθεί λύση με κατανομή θέσεων από προκήρυξη που τρέχει και περιλαμβάνει και καρδιολόγους, οι οποίοι εκτιμάται ότι εντός 3 μηνών θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Αναφέρθηκε δε στην λογική και την προσπάθεια που καταβάλει το Υπουργείο, ώστε η διεκπαιρέωση των προσλήψεων να γίνεται με πιο γρήγορες διαδικασίες. Θεωρώ ότι ήδη έχουμε δώσει κάποια λύση μέσα από την κατανομή θέσεων που έχουμε κάνει από μια προκήρυξη που τρέχει και συμπεριλαμβάνει και καρδιολόγους. Η εκτίμησή μου είναι ότι σε ένα χρονικό διάστημα το πολύ 3 μηνών αυτοί οι γιατροί θα βρίσκονται στη θέση τους, γιατί όπως έχει εξαγγείλει και ο Υπουργός ο κ. Κικίλιας, οι προσλήψεις πλέον θα γίνονται με ένα άλλο διαφορετικό τρόπο και μία άλλου είδους επεξεργασία των σχετικών προκηρύξεων, που θα πάμε περίπου σε μία fast track διεκπαιρέωση των προκηρύξεων. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα δώσει λύση σε ό,τι αφορά την άμεση αντιμετώπιση των αναγκών. Όσο για το αν θα σταματήσει κάποια στιγμή το φαινόμενο της κάλυψης των αναγκών που υπάρχουν με μετακινούμενους γιατρούς από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, ο κ. Καρβέλης σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο ζήτημα που για να αντιμετωπιστεί απαιτεί, πλην της κάλυψης των κενών, σωστή ανάπτυξη και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό είναι ένα σύνθετο ζήτημα και δεν μπορεί να το απαντήσει κάποιος με μία λέξη ότι είμαστε κοντά ή μακριά. Για να γίνει αυτό χρειάζεται ένας ευρύτερος σχεδιασμός και ένας εθνικός σχεδιασμός. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, να το αναπτύξουμε και να το ενισχύσουμε, ούτως ώστε να πάψει το σύστημα υγείας της χώρας να είναι νοσοκομείο κεντρικό, να μην δέχεται δηλαδή το νοσοκομείο όλη την γκάμα των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη περίθαλψης, αλλά πολλά θέματα να λύνονται
σε πρώτο βαθμό. Αυτό από μόνο του θα αποσυμφορήσει μια κατάσταση και θα αξιοποιήσει και το στελεχειακό δυναμικό. Άρα θα πρέπει να το δούμε συνολικά ως ένα σύνθετο ζήτημα και όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι ζήτημα μιας ποσοτικής απάντησης κοντά ή μακριά που θα μπορούσε να σας δώσει κάποιος. Το θέμα της χρηματοδότησης είναι από αυτά που έθεσε στον διοικητή της ΕΚΤΗΣ, είπε και ο διοικητής του νοσοκομείου Χατζηκώστα Βαγγέλης Καρβούνης, με τον κύριο Καρβέλη από τη δική του πλευρά να ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι στο θέμα της υγείας δεν θα υπάρξουν εκπτώσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξεκινάει την κουβέντα μας προπολογισμού, γιατί ξέρετε ότι είναι και το φλέγον ζήτημα και το πρώτο σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, ιδίως σε αυτό το χρονικό διάστημα. Το γνωρίζω γιατί βαίνουμε προς τη λήξη του έτους. Χρειαζόμαστε άμεσα. Και εν όψη. Εντάξει, θα τα πούμε. Συζητάμε για προϋπολογισμούς, στους οποίους όπως αντιλαμβάνεστε έτσι τους παραλάβαμε. Δεν είναι κάτι που εμείς σχεδιάσαμε. Αυτό που μπορώ να πω ως βούληση του Υπουργού είναι ότι δεν θα αφήσουμε κανένα νοσοκομείο να πάει στα βράχια. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε κανένα νοσοκομείο στην τύχη του. Θα βοηθήσουμε όπως χρειάζεται, αλλά πρέπει και το νοσοκομείο από την πλευρά του, ακόμα και την τελευταία στιγμή, να είναι σε αυτοσυγκράτηση και όσο το δυνατόν πιο συνετή διαχείριση, όπως είπα και προηγουμένως, των πόρων που έχει να διαχειριστεί. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς τα νούμερα και η δουλειά που κάνει κάθε νοσοκομείο είναι δείκτης παραγωγικότητας και είναι δείκτης αξιολόγησης του έργου. Έτσι, τα νούμερα που είναι ένα δεδομένο συγκεκριμένο, τα ξέρουν οι οικονομικές υπηρεσίες, τα βλέπω εμείς, τα διαχειριζόμαστε, προσπαθούμε να κάνουμε παρεμβάσεις όσο μπορούμε, αλλά ξέρετε ότι η εξυπηρέτηση του κόσμου δεν σταματά, είναι ένα δυναμικό σύστημα, εμείς πρέπει να τα απεξέλθουμε, έχουμε ανάγκες και χρειαζόμαστε πιστός για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Νομίζω ότι έχετε την εμπειρία να διαχειριστείτε. Έχουμε την εμπειρία που μερικές φορές η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Το αντιλαμβάνομαι, υπάρχουν και εξαιρετικές περιπτώσεις κάθε φορά. Σε καμία περίπτωση και το δηλώνω εθελοντικά, δεν πρόκειται η οποιαδήποτε συγκράτηση δαπανών να αποβεί σε βάρος της ποιότητας και πολύ περισσότερο σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο από την πλευρά μας. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση και με κανένα κόστος περίπτωση να διακυβευτεί η ασφάλεια των ασθενών. Λίγο αργότερα και με τις δηλώσεις του έκανε γνωστό πως η διοίκηση της ΕΚΤΗΣ είπε προγραμματίζει σύντομα ένα συμβούλιο με όλους τους διοικητές των νοσοκομείων που βρίσκονται στα διοικητικά της όρια, ώστε να γίνει ανακατανομή των πόρων με βάση τους δείκτες αποδοτικότητας και επισκεψιμότητας του κάθε νοσοκομείου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα θέμα που έχει απασχολήσει τις διοικήσεις των νοσοκομείων των Ιωαννίνων, δεδομένου ότι οι χρηματοδοτήσεις τους είναι μέχρι σήμερα δυσανάλογες με τον αριθμό των ασθενών και των περιστατικών που δέχονται, την ώρα που σε άλλα νοσοκομεία της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας με μικρότερο αριθμό ασθενών και περιστατικών, τα ποσά που λαμβάνουν να είναι αρκετά μεγαλύτερα. Όχι μόνο σκέφτεται να δει το θέμα αυτό, αλλά επεξεργαζόμαστε συγκεκριμένα στοιχεία με δείκτες αποδοτικότητας και επισκεψιμότητας του κάθε νοσοκομείου. Προγραμματίζουμε άμεσα να γίνει συμβούλιο ΥΠΕ με τη συμμετοχή όλων των διοικητών των νοσοκομείων και θα γίνει ανακατανομή όλων των πόρων σε όλους τους προϋπολογισμούς σύμφωνα και με τα στοιχεία τα οποία αναφέρεται προηγουμένως. Θα αξιολογήσουμε δηλαδή όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες των νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένων και των νοσοκομείων της περιοχής και κυρίως λαμβάνοντας υπόψη και τους δείκτες αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των νοσοκομείων. Τέλος, ο διοικητής της ΕΚΤΗΣ είπε είχε αναλυτική ενημέρωση από τον διοικητή του νοσοκομείου Χατζηκώστα και ζήτησε λεπτομερή φάκελο αναφορικά με το πολυδύναμο κέντρο, ώστε σύντομα να λυθούν οι όποιες εκκρεμότητες και να ξεκινήσει η λειτουργία του. Είχα την σχετικά πλήρη ενημέρωση του θέματος αυτού από το διοικητή του νοσοκομείου. Νομίζω μάλιστα του ζήτησα να μου καταθέσει και επίσημο φάκελο με όλα τα σχετικά στοιχεία που θα με βοηθήσουν να δώσουμε λύση και νομίζω ότι θα δώσουμε λύση.